Στην τελική ευθεία έχουν μπει εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κόμματος, καθώς στις 8 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για τον δεύτερο γύρο. Την Προεδρία, ως γνωστόν, διεκδικούν η Έφη Αχτσιόγλου και ο Στέφανος Κασελάκης, που αναδείχθηκαν οι δύο επικρατέστεροι στον πρώτο γύρο για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω ανασύνταξη του κόμματος με ένα σωστό τρόπο, αρχή, μέση, τέλος, με πρόγραμμα, γιατί πρέπει οπωσδήποτε γρήγορα να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις κακόβουλες, κατά τη γνώμη μου, πολιτικές της κυβέρνησης. Ενότητα. Ενότητα όλοι μαζί για να προχωρήσει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αριστερό κόμμα. Αυτό περιμένω. Να μην αλλάξει η ουσία του κόμματος. Αυτό. Τίποτα άλλο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές ως τις 8 το βράδυ, εκτός αν υπάρχει αθρώα προσέλευση, όπως και στον πρώτο γύρο και δοθεί παράταση. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται περίπου 1 με 2 ώρες μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Η διαδικασία ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί. Από το πρώτο λεπτό έχουμε συνεχή ροή ψηφοφόρων. Όλα δείχνουν ότι θα είναι πάλι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ψηφοφόρων. Σε όλο το νομό και στα 11 εκλογικά τμήματα ισχύει το ίδιο. Αν η ροή συνεχίσει έτσι μεγάλη μέχρι το βράδυ, είναι πολύ πιθανό για άλλη μια φορά να πάρει μια ώρα παράταση. Την επόμενη ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκλέγουν σήμερα περίπου 180.000 μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε όλη τη χώρα. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω και για όλη την κοινωνία μας. Αύριο το πρωί ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος οφείλουν να προχωρήσουν δυναμικά σε μια πορεία ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια πορεία διεκδίκησης ξανά της κυβέρνησης της χώρας. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, το οφείλουμε στο κόμμα μας, αλλά κυρίως το οφείλουμε στην κοινωνία. Ό,τι έχει ακουστεί μέσα στην εβδομάδα περί διασπάσεων κλπ. Πρέπει να μείνει στην άκρη και κυρίως να απομονωθούν αυτοί που τα εκφράζουν. Οι κάλπες στα 538 εκλογικά τμήματα για την επαναληπτική αναμέτρηση θα αναδείξουν τον διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα.